Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν νομίζω ότι το κύριο είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να νομοποιήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία. 2 χρόνια το παλεύει, δεν τα έχει καταφέρει. Θα βρει σοβαρές δυσκολίες απέναντι σε αυτή την προσπάθεια καταστολής. Θα βρει το φοιτητικό κίνημα, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Το κρίσιμο είναι ότι η κυβέρνηση κατέθεσε χτες, παρουσίασε ένα αντιδραστικό ακόμα νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια, που υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τα πτυχία, που μετατρέπει τα πτυχία σε ένα μενού ασύνδετων γνώσεων πιστοποιημένων και φυσικά δεν δίνει καμία απάντηση στην απουσία φοιτητικής μέρημνας, όταν η οικονομική ανέχεια υπάρχει σήμερα σε όλες τις οικογένειες. Δεν δίνει καμιά απάντηση στο γεγονός ότι έχουμε τη χειρότερη αναλογία ΔΕΠ με φοιτητές πανευρωπαϊκά και φυσικά η κυβέρνηση ανακάλυψε ότι θα καταργήσει τις φοιτητικές παρατάξεις. Η ίδια φυσικά η υπουργός ανακοίνωσε ότι δεν αναφέρεται στους φοιτητικούς συλλόγους. Σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται σε ένα νόμο που ισχύει από το 2011, στο νόμο Διαμαντοπούλου, που η εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης γίνεται από 9 ψηφοδέλτια. Δεν γνωρίζει η υπουργός ότι εδώ και 12 χρόνια αυτό δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά και ούτε πρόκειται να εφαρμοστεί. Οι φοιτητικοί σύλλογοι θα έχουν λόγο για τα πράγματα στο πανεπιστήμια, για τα συγγράμματα, για τα φοιτητική μέρημνα, για τα προγράμματα σπουδών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι θα διεκδικούν απέναντι στα όργανα διοίκησης. Εάν θέλει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός να καταργήσουν παρατάξεις, ας καταργήσουν τη ΔΑΠ για να την τιμωρήσουν και για την ήττα της μετά από 35 χρόνια και το χάσιμο της πρωτιάς στα πανεπιστήμια. Κύριε Σοφιανέ, θεωρείτε ότι σχετίζεται αυτή η απόφαση, η ενεργοποίηση τέλος πάντων συγκεκριμένη τροπολογία που, όπως λέτε σωστά, υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και δεν είχε ενεργοποιηθεί, με το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών και την ισχυροποίηση της δυνάμεις και της προσπουδαστικής? Είναι μια αιμονή χρόνων. Δεν είναι τυχαίο ότι διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν αφήσει σε ισχύ αυτό το νόμο, που επιβάλλει δηλαδή φοιτητές να εκπροσωπούνται από 9 ψηφοδέλτια στα όργανα διοίκησης. Από τη Διαμαντοπούλου συνέχισε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξανά Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι είναι ανενεργός αυτός ο νόμος οφείλεται στη στάση των φοιτητών. Ποιος θα οργανώσει εκλογές για φοιτητές στα πανεπιστήμια? Θα το δούμε. Μάλιστα, κύριε Σοφιανέ, για να μεγαλώσουμε την κουβέντα. Για να μεγαλώσουμε την κουβέντα. Ναι, κύριε Σοφιανέ, να το πούμε. Κύριε Παπαδάκη, επειδή υπάρχει ένα νόμος πλαίσιο, να το συζητήσουμε. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα, αλλά νομίζω ότι έχει μια αξία να σταθούμε στα μεγάλα λόγια που δεν έχουν καμιά σχέση από την άσχημη κατάσταση που ζουν χιλιάδες φοιτητές. Κύριε Σοφιανέ, για να συντομεύσω. Πρώτον, καταθέσαμε συγκεκριμένα μέτρα για να αναχαιτιστεί το κύμα της ακρίβειας όσον αφορά το λαϊκό εισόδημα. Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, απαγόρευση οποιασδήποτε διακοπής παροχή στη λαϊκή οικογένεια ρεύματος. Φυσικά η ακρίβεια δεν ήρθε από το πουθενά. Και το λέμε αυτό γιατί πληρώνουμε την πράσινη μετάβαση. Πληρώνουμε τη μετατροπή του φυσικού αερίου σε στρατηγικό καύσιμο για παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα από το 2011, που στηρίχθηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Και τώρα πληρώνουμε την αλλαγή του ρωσικού φτηνού φυσικού αερίου από το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, οι δουλειές που έκλεισε ο Μητσοτάκης στην Ουάσιγκτον. Πληρώνουμε επίσης, κύριε Παπαδάκη, τον οικονομικό πόλεμο του Biden και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας. Αυτό πληρώνουμε στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, αυτό πληρώνουμε με το στάρι, αυτό πληρώνουμε στα βενζινάδικα. Όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε σχέση και με τα πολιτικά συμπεράσματα που πρέπει να βγουν από την προσπάθεια να στηρίξουν τον εκλεκτό του Ζελένσκι και από την προσπάθεια φυσικά σε αυτό το μακελιό των υπεριαλιστών στην Ουκρανία να πάρουμε το μέρος του. Όχι, δεν είναι υπεριαλιστό, κύριε Σοφιανέ, είναι επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό κάνει το μακελιό. Όχι, αυτό κάνει το μακελιό. Εσείς θα τα εξηγήσετε. Είναι ένα μακελιό που κάνει η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι προτείνετε? Τι προτείνετε, να κλείσουμε τα μάτια και να είμαστε υπέρ της Ρωσίας? Αυτό προτείνετε, πείτε το. Αυτό προτείνετε. Σας ρωτώ αν προτείνετε αυτό, κύριε Σοφιανέ. Πείτε το στον κόσμο. Είναι μια άλλη. Πείτε τι όμως. Αυτό προτείνετε. Ο ελληνικός λαός γνωρίζετε καλά, κύριε Κατσανιώτη, ότι είναι αντίθετος, ριζικά αντίθετος στην αποστολή
πολεμικών. Ο ελληνικός λαός είναι ριζικά αντίθετος απέναντι στην επίθεση σε αμάχους που κάνουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Πόλεμο, σε ένα ανεξάρτητο κράτος. Εκεί είναι αντίθετος. Δεν υπάρχουν, κύριε Σοφιανέ, εκεί είναι αντίθετος. Εκεί είναι αντίθετο ο ελληνικό λαό, κύριε Σοφιανέ. Ξέρει πολύ καλά ο ελληνικό λαό. Πολύ καλά ξέρει. Ευτυχώ ξέρει. Θα πρέπει να σα ευχαριστήσουμε, κύριε Σοφιανέ. Που λέει: μη στέλνετε όπλα, μην εμπλέκετε την Ελλάδα σε αυτό το μαγελιό. Αλλά δεν έχουμε χρόνο, κύριε Σοφιανέ. Κύριε Σοφιανέ, σα ευχαριστούμε πολύ. Και τα πληρώνουμε. Λοιπόν, κύριε. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Δεν έχουμε δυστυχώ.